θέμα είναι άσκηση και προσευχή. Θα έλεγα ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία η πρακτική της πλευρά, η άσκηση και η προσευχή, θεωρείται ότι είναι η καρδιά. Εάν θεωρήσουμε ότι η θεωρητική πλευρά είναι ο νους, η πρακτική πλευρά είναι η καρδιά του χριστιανικού βίου, η άσκηση και η προσευχή. Η Ορθοδοξία είναι πίστης που δεν έχει μόνο θεωρία, γιατί αν είχε μόνο θεωρία, πολύ εύκολα θα έφτανε στην πλάνη όπως πολλές άλλες θεωρίες. Και δεν είναι μόνο πρακτική χωρίς θεωρία, γιατί αν ήταν μόνο πρακτική θα έφτανε στην υποκρισία. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει θεωρητικό υπόβαθρο, δογματική δηλαδή αλήθεια της διδασκαλίας του Χριστού, αυτός στην πρακτική του καταλήγει σε υποκρισία. Α, και αντίθετα, ένας άνθρωπος που δεν έχει πρακτική και έχει μόνο θεωρία, καταντά να γίνεται φιλόσοφος, σκεπτικός, σκεπτιστής μόνο και τίποτε άλλο. Η άσκηση είναι στοιχείο της ορθοδόξου ζωής. Είναι στοιχείο που μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία αληθινά την παρουσιάζει στον κόσμο. Ένας αγιορείτης έλεγε, ορθοδοξία σημαίνει να μπεις μόνος σου στην Εκκλησία και να σε βγάλουν τέσσερις. Δηλαδή, να αγρυπνήσεις την Εκκλησία τόσες ώρες, ώστε να μην, μπορείς να κινηθείς προς την έξοδο. Ή και το αντίθετο, να μπεις μέσα στην ορθόδοξη λατρεία και παρόλο που ακούς το διευχόν, να μην θέλεις να φεύγεις από αυτήν. Η πρακτική της Εκκλησίας έχει μεγάλο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον, γιατί διότι φανερώνει εκείνα τα οποία βιώνει στο βάθος ο χριστιανός. Εάν δεν υπήρχε η πρακτική ζωή, ό,τι ζούσε ο Άγιος μέσα στην καρδιά του, δεν θα υπήρχε τρόπος να φανερωθεί. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι οι οποίοι δεν έβγαλαν από μέσα τους εκείνα τα βιώματά τους και ο Θεός τους παρουσίασε μπροστά στους ανθρώπους μόνο μετά το τέλος της ζωής τους με διάφορα θαύματα και πολλές φορές με αυθαρσίες σωμάτων. Ο Άγιος Νικόλαος, επί παραδείγματι, δεν άφησε κανένα γραπτό στοιχείο στην Εκκλησία. Άρα η Εκκλησία τον ονόμασε Πανάγιο. Παναγία, ξέρετε, μόνο την Παναγία ονομάζουμε. Η Εκκλησία όμως τον Άγιο Νικόλαο τον ονόμασε Πανάγιο. Γιατί? Διότι ο πρακτικός του βίος και ο θεωρητικός του βίος ήταν τόσο πλούσιος από χάρη Θεού, ώστε μετεδόθη με μυστικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μέχρι σήμερα. Για να μπορέσει κανείς να φτάσει σε μια νηπτική καλλιέργεια, όπως λέμε, δηλαδή σε μια καλλιέργεια πνευματική, χρειάζεται να υπάρξει μια αλλαγή από τον τρόπο ζωής που ζει. Όχι μόνο μία αλλαγή, αλλά μία απαλλαγή από εκείνα τα στοιχεία τα οποία ή κληρονόμησε ή με επίκτοτο τρόπο τα προσέλαβε. Και δεν είναι εύκολο τρόπο κανείς να αλλάζει συνήθειες. Δεν είναι εύκολο τρόπο να αλλάζει πράγματα τα οποία βιώνει χρόνια ολόκληρα και να τα μεταστρέφει. Ένας Άγιος λέγει ότι μετάνοια εστί ανόρθωση του ναός από τα χείρονα εις τα κρύπτωνα. Μεταστροφή του ναός από τα κάτω προς τα πάνω. Προς τα κάτω πας εύκολα, προς τα πάνω πας δύσκολα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος από τη φόρα και τη φορά που έχει προς τα κάτω
να αναχαιτιστεί και να αρχίσει την πορεία προς τα άνω, δεν είναι αναγκαία μόνο η δύναμη της χάριτος του Θεού, που πάντα πρέπει να παρευρίσκεται, αλλά περισσότερο είναι αναγκαία σε αυτή την πρακτική αρχή η προσπάθεια του ανθρώπου. Η προσπάθεια του ανθρώπου δεν είναι αποτελεσματική για τη σωτηρία του, αλλά είναι αναγκαία για να μπορέσει να συγκινήσει την χάρη του Θεού προς συνάντηση του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος δεν κινηθεί, ο Θεός δεν συγκινείται προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο ένα άνοιγμα για να μπορέσει εκείνος να πληρώσει και να γεννήσει αυτό το άνοιγμα. Και δίνει δύο χάρες, την προκαταρτική χάρη και την επόμενη χάρη, που δημιουργεί στον άνθρωπο αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η προκαταρτική χάρη είναι μια θέρμη που έρχεται μέσα στην καρδιά, τελείως δωρεάν, χωρίς να κάνει κανένα κόπο κανείς, όταν πρώτο πληροφορείται για το Θεό, είτε σε μικρή ηλικία είτε σε μεγάλη ηλικία. Συγκινείται η καρδιά του από ό,τι ακούει και αρχίζει να δημιουργείται μέσα του ένας ενθουσιασμός και μια τάση να φύγει από εκείνα τα οποία βίωνε μέχρι εκείνη τη στιγμή και να μπει σε έναν άλλο κόσμο. Γι' αυτό και του δωρείται η πρωταρχική αυτή η χάρις, για να μπορέσει να γλυκαθεί από τον κόσμο αυτό, ώστε όταν έρθει η ώρα του αγώνος να αναμειμνίσκεται αυτό το οποίο βίωσε στην αρχή. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι στην αρχή ο Θεός μας δίνει μια καραμελίτσα, γλυκαινόμαστε από αυτή, και όταν πάβει να υπάρχει αυτή, μας πληροφορεί στο αυτή και μας λέει «Πορεύου τώρα προς τον ανήφορο, θα βρεις το ζαχαροπλαστείο». Και αρχίζουμε τον αγώνα. Για να μπορέσει να έρθει η δεύτερη χάρη, πρέπει να υπάρξει η πορεία μας ανηφορικά προς το ζαχαροπλαστείο του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί από τους απρόσεκτους παραδείγματι λογισμούς εάν δεν κάνει άσκηση. Ο λογισμός του ανθρώπου είναι το πιδάλιο του σκάφους του. Από αυτή την αρχή ο διάβολος, όπως είχαμε πει και πέρσι, παρέσυρε τον άνθρωπο. Του δημιούργησε εσφαλμένη γνώμη, αυτή την αυτοκίνητη δύναμη την παρέσυρε και την οδήγησε σαν με πιδάλιο προς τον κρεμό και προς την καταστροφή. Δεν πρόσεξε ο άνθρωπος, παρέβη εκείνα που του είχε προειδοποιήσει ο Θεός και όπως ξέρουμε αυτή η απροσεξία του έφερε όλο το ανθρώπινο γένος προς την κατηφόρα. Χρειάζεται κανείς να αρχίσει να κάνει κόπους ασκήσεως για να μπορέσει πρώτα πρώτα να ξεδιαλύνει τους λογισμούς. Ποιοι είναι ωφέλιμοι και ποιοι είναι βλαβεροί. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και γεμίζει το κεφάλι μας από λογισμούς και πολλές φορές παθαίνουμε σοκ από τους πολλούς λογισμούς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε μετέπειτα που ο βίος μας αρχίζει να αποκτά κάποιες ανομαλίες από πού είναι η αρχή. Η αρχή είναι από αυτούς τους λογισμούς. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς αρχίσει να αγωνίζεται, να ξεκαθαρίζει τους καλούς από τους κακούς λογισμούς. Τους καλούς να τους δέχεται, τους κακούς να τους απορρίπτει. Και δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Υπάρχουν μερικοί λογισμοί που είναι φανερά ότι είναι κακοί και μπορεί να τους αποφύγει κανείς. Αλλά υπάρχουν μερικοί λογισμοί που φαίνονται καλοί, ενώ δεν είναι καλοί και είναι κακοί. Και χρειάζεται ειδική, θα λέγαμε, ικανότητα του ανθρώπου για να μπορέσει να τους ξεδιαλύνει. Σαν συνέχεια, η άσκησή του χρειάζεται για να μπορέσει να αποβάλει αυτούς τους λογισμούς, τους κακούς. Γιατί έχουν ένα ιδίωμα οι κακοί λογισμοί. Σφινώνουν μέσα στο νου του ανθρώπου και δεν βγαίνουν με καμιά δύναμη. Όσο και να αγωνιστεί κανείς. Πολλοί πατέρες αγωνίστηκαν με φοβερές ασκήσεις, σωματικές και πνευματικές, για να μπορέσουν να αποβάλουν αυτούς τους λογισμούς και δεν μπορούσαν. Και μόνο μετά από πολλές ασκήσεις πράγματι και την επίκληση του Θεού, ήρθε η χάρη του Θεού και σαν ήλιος έβγαλε από τα πτερύγια του ψυγείου
τον πάγο εκείνο που τον είχαν, τα είχαν περισφίξει και προκαλούσαν δυσκολία. Χρειάζεται στην αρχή να κάνουμε εμείς τον κόπο και στη συνεχεία να έρθει ο Θεός και να μας απαλλάξει από αυτή τη δύναμη που έχει η δαιμονική συνέργεια όταν στέλνει τους λογισμούς μέσα στο νου μας. Όταν αρχίζουμε να αγωνιζόμαστε, στην αρχή έχουμε όρεξη. Μετά αρχίζει μια ανορεξία. Μας πιάνει μια αμέλεια. Και η αμέλεια καταλήγει πολλές φορές σε ένοχες πράξεις, όπου δημιουργούνται ενοχές μέσα στην ψυχή και από εκεί ξεπηγάζει το άγχος. Αυτό για να το αποβάλει κανείς δεν είναι εύκολο κι αυτό. Χρειάζεται να αγωνιστεί πολύ. Πρώτα-πρώτα να δημιουργήσει μέσα του αποθέματα μεγάλης υπομονής. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει από την αρχή στον αγωνιστή να έχει τελεία απαλλαγή. Γιατί, διότι δεν έχει τη δυνατότητα να έχει τελεία γνώση των πραγμάτων. Εάν επέτρεπε ο Θεός, λένε οι Άγιοι, να έχει τελεία γνώση των πραγμάτων που συμβαίνουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος πολύ εύκολα θα έφτανε στην αυτοκτονία. Αλλά στο μέτρο που αγωνίζεται, του αποκαλύπτει το βάθος της βρωμιάς που έχει στην ψυχή του και ταυτοχρόνως του δίνει και το μέτρο της καθάρσεως. Και στο μέτρο που αγωνίζεται έχει και τη χάρη που παίρνει κατευθείαν από το Θεό. Οπότε σαν με δαυλό, σαν με φως, παίρνει αυτή τη χάρη και οδεύει μέσα στο λαβύρινθο της υπάρξεώς του και αρχίζει την έρευνα των κακών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο και πολύ δύσκολο έργο και θα έλεγα ισόβιο έργο ασκήσεως του ανθρώπου για να μπορεί να ανακαλύψει το βάθος το βρωμερό που υπάρχει μέσα του. Αναφέρομαι στην άσκηση την ψυχική, την διανοητική, την πνευματική που λέμε. Υπάρχουν και άλλοι, και άλλες ασκήσεις. Υπάρχουν ασκήσεις σωματικές. Εάν κανείς δεν κάνει και σωματική άσκηση, δεν αρκεί μόνο η ψυχική. Πολλές φορές η σωματική άσκηση δημιουργεί αιτία απαλλαγής από ένα κακό. Παραδείγματι, κάποιος είχε ένα λογισμό έντονα πορνικό μέσα στο νου του και δεν έφευγε με κανέναν τρόπο. Ασκητής αυτός, στην έρημο. Έκανε πάρα πολλές ασκήσεις σωματικές, νηστείες κλπ. Και στο τέλος ανακάλυψε όχι την απαλλαγή από το λογισμό, αλλά την έντονη εμφάνιση του ετερόφιλου δίπλα του, ασκητή στην έρημο. Και απόρρισε και είπε, τι συμβαίνει εδώ, για να πάω να ρωτήσω. Πάει σε έναν ασκητή άλλον και του λέει, γέροντα, έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνω. Κάνω ασκήσεις, νηστεύω, έχω εξαντληθεί, κάνω γονικλησίες, ταλαιπωρούμε, κάνω αγρυπνίες, δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου και ο λογισμός δεν φεύγει. Τι συμβαίνει, για πες μου εσύ που έχεις εμπειρία. Και του λέει ο ασκητής, μήπως περνάς στον εαυτό σου κάτι, ότι είναι κάτι. Εγώ λέει, ποτέ δεν πέρασα τον εαυτό μου σαν Άγιο. Αλλά κάθισα και σκέφτηκα και είπα, κοίταξε να δεις, ό,τι κάνω είναι όμοιο με εκείνο που κάνουν οι Άγιοι. Και μόλις το αποκάλυψε αυτό, τον αποκάλυψε τον λογισμό, αμέσως του φύγε και ο πειρασμός. Κάτσε πόσο λεπτό πράγμα δημιουργήθηκε μέσα στην ψυχή του χωρίς να το καταλάβει. Άλλοτε μερικές φορές έρχονται λογισμοί που χρειάζεται πράγματι η άσκηση σωματική για να φύγουν οι λογισμοί αυτοί. Έρχεται μία απόγνωση και δεν ξέρει τι να κάνει και αρχίζει και κάνει γονιεκκλησίες. Λαχανιάζει από τις γονιεκκλησίες, αρχίζει και κάνει νηστείες, εξαντλείται από τις νηστείες και του φεύγει ο λογισμός της απογνώσεως. Όταν το συνδυάζει και με την προσευχή που θα πούμε παρακάτω. Υπάρχουν πάρα πολλά και δεν θέλω να σας κουράσω με τις ασκήσεις που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας για να μπορέσουν να γνωρίσουν τον άνθρωπο, τον εαυτό τους δηλαδή, να μπουν μέσα με τη χάρη του Θεού να τον καθαρίσουν και να τον παρουσιάσουν
ως αμνών άμμων ενώπιον του ονομάτων του Θεού, του βλέμματος του Θεού, όπως παρουσίασε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός όταν την πήγε καθαρή και αναστημένη μπροστά στον Πατέρα του. Θα σας αναφέρω μερικά πράγματα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας σαν μικρές έτσι, προσοχές και ασκήσεις να αποφεύγουμε μεγάλες ολισθήσεις. Χρειάζεται να αγωνιζόμαστε πολύ, να μην περιεργαζόμαστε τη ζωή των άλλων. Αυτό γίνεται αιτία να μην προσέχουμε τον εαυτό μας. Όταν προσέχουμε τον άλλον τι κάνει, όλο το ενδιαφέρον του νοός μας και της καρδιάς μας στρέφεται προς τα εκεί. Και συνήθως, επειδή δεν έχουμε αγάπη μέσα μας, βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων. Αλλά κι αν καμιά φορά μια αρετή του άλλου πέσει στα μάτια μας, την αλλιώνουμε μέσα μας και αρχίζει ο φθόνος και η ζήλια και θέλουμε πάση θυσία να καταχωνιάσουμε και την αρετή του και τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται εκ των προτέρων να προσέχουμε μην ασχολούμαστε τι κάνει ο άλλος δίπλα μας. Όπως μας έλεγε ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, μας έδωσε τα θέματα και με πολλή ευγένεια μας είπε: «Σας παρακαλώ να ενδιαφερθείτε ο καθένας για την κόλα του και με σας ενδιαφέρει ο διπλανός». Μη σας ενδιαφέρει ο διπλανός. Αυτή η συμπεριφορά του καθενός μας στοχεύει στο να εξασθενεί, όπως θα δούμε παρακάτω, την προσευχή. Πού να προσευχηθεί κανείς αν έχει λογισμούς εναντίον των άλλων. Και να κάτσει να προσευχηθεί, επειδή θα συγκεντρωθεί, θα αρχίσουν οι λογισμοί να πληθαίνουν και να γεννιώνται ο ένας πίσω από τον άλλον. Και θα γίνει ο νους του ένα καταγώγιο κατακρίσεως, καταραλιάς και κατασυκοφάντησης του άλλου. Χρειάζεται άσκηση για να μπορεί κανείς να παίρνει την τροφή που πρέπει για να στηρίζεται. Οι πατέρες ονομάζουν θυλασμό την ανάγνωση των γραφών. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί κανείς πρέπει να θυλάσει. Το μωρό για να μπορέσει να αναπτυχθεί παίρνει όλα τα στοιχεία της τροφής που αναπτύσσεται ο άνθρωπος με ένα απλό γάλα. Αυτό το γάλα είναι οι γραφές. Ξέρετε πόσο αγώνα θέλει κανείς για να διαβάσει βιβλία και μάλιστα τις γραφές. Όταν έρχονται όλοι οι λογισμοί και κατακλείζουν το νου του και του λένε «Εμένα τα ξέρεις αυτά, σε τώρα. Τα διάβασες μια φορά». Ποτέ δεν χορταίνει η ψυχή από την ανάγνωση των γραφών. Κάθε φορά που διαβάζει τις γραφές, είτε είναι τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές, είτε είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας, βρίσκει και διαφορετικό περιεχόμενο μέσα. Γιατί, διότι είναι ανεξάντλητες οι γραφές. Έχουν μέσα τέτοιο βάθος και τέτοια στρώματα πνευματικής ζωής που όσο προοδεύει κανείς, τόσο πιο πολύ βρίσκει στην κάθε ηλικία την πνευματική διαφορετική τροφή. Εδώ χρειάζεται αγώνας για να σταθεί κανείς μπροστά στη γραφή και να διαβάσει. Ένας γέροντας πλησίασε το κελί ένας υποτακτικού. Και καθώς κοίταξε από το παράθυρο, είδε τον υποτακτικό να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Αλλά ταυτοχρόνως βλέπει έξω από την πόρτα ένα σατανά να κάθεται. Και περίμενε να δει τι θα γίνει τώρα. Ο μοναχός διάβαζε τη γραφή, ο διάβολος καθόταν με το χέρι στη σκανδάλη. Μόλις τελείωσε ο μοναχός την Αγία Γραφή και την έκλεισε, αμέσως χύμεξε ο διάβολος επάνω του. Και κατάλαβε ο γέροντας πόσο ευεργετικό πράγμα και προφυλακτικό είναι το να διαβάζει κανείς τις γραφές. Επειδή όμως το ξέρει ο σατανάς αυτό, γι' αυτό βάζει ειδικό κολύριο στα μάτια και δυνίστα, ειδική αδυναμία στο νου και δίνει αποχάβνωση, ειδική αδυναμία στο σώμα και θέλει να ξαπλώσει να κοιμηθεί. Εγώ θα σας έλεγα ότι και την ώρα που πάτε να κοιμηθείτε, να έχετε ένα βιβλίο ή τη γραφή ή κάποιο άλλο βιβλίο και να κοιμηθείτε με την ανάγνωση κάποιου τέτοιου βιβλίου. Αντίθετα τώρα, όταν κανείς διαβάζει άλλα βιβλία, δεν του έρχεται καθόλου νύστα, διαβάζει περιοδικά κλπ,
δεν του έρθει καθόλου αδυναμία να τα διαβάζει και κάθεται, μπορεί να καθίσει όλη νύχτα να τα διαβάζει. Γιατί, γιατί δεν εμποδίζει ο διάβολος και φτάνει στο τέλος να γίνεται ο άνθρωπος υποχείριος του διαβόλου και να πηγαίνει να κοιμάται χωρίς αίσθηση χαράς μέσα στην ψυχή, με φοβερές ενοχές. Αλλά και να συνδεθεί κανείς με πνευματικό και με τη μυστερική ζωή, και αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Και εδώ μας εμποδίζει ο διάβολος και χρειάζεται εδώ ένας αγώνας. Θυμούμαι όταν πήγα σε κάποια πόλη να μιλήσω σε κάποιους ανθρώπους, δεν υπήρχε τέτοια συνήθεια εκεί. Έρχονταν μερικοί από χαρά να ακούσουν το Λόγο του Θεού, αλλά έρχονταν με τέτοια προφύλαξη, μην τυχόν τους δει κανείς και αρχίζει το σχόλιο στην πόλη. Πήγαιναν από σοκάκια για να μπορούν να μπουν από σκοτεινά μέρη, να έρθουν στην αίθουσα εκεί που μιλάγαμε, να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Εμποδίζει ο διάβολος. Φοβάται κανείς τα σχόλια. Σου λέει αυτός θεούσος, θεούς αυτή. Αυτός του κατηχητικού, αυτός της εκκλησίας. Αρχίζει η ειρωνία. Είναι μεγάλος αγώνας και θέλει μεγάλη άσκηση να ξεπεράσει κανείς αυτή την ιδέα του κόσμου. Ξέρετε μεγάλο πράγμα είναι να ζεις για τον κόσμο. Πόσο φοβερό δηλαδή για την ψυχή μας να ζεις για το τι θα πει ο κόσμος. Πολλές φορές άρχοντες της εκκλησίας εξαιτίας αυτής της νοοτροπίας αρνούνται και την πίστη. Αρνούνται και την αλήθεια της εκκλησίας και προδίδουν και την πίστη. Προκειμένου να εκτεθούν στα μάτια των ανθρώπων. Οι Άγιοι όμως γίνονται θέατρο μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και δεν τους ενδιαφέρει τι θα πούν οι άνθρωποι. Και δίδουν τη μαρτυρία τους και το μαρτύριό τους. Και αυτό γίνεται η τροφή που τρέφει το δέντρο της εκκλησίας. Αν δεν έχεις τη δύναμη να ομολογήσεις και αν δεν αγωνιστείς να αποκτήσεις αυτή τη δύναμη, είναι εύκολο, λες, να ζήσεις τον χριστιανισμό. Χρειάζεται άσκηση μεγάλη για να μπορέσει κανείς να αποφύγει την πολυϋπνία, να κάνει αγρυπνίες, την πολυφαγία, να κάνει νηστείες. Χρειάζεται αγώνας μεγάλος να κάνει σιωπή κανείς, να μην έχει πολυλογία, και χρειάζεται πολύ πιο μεγάλος αγώνας να μην έχει κανείς πολυτέλειες, εκείνες οι οποίες πολλές φορές εμποδίζουν τις ψυχές να μπουν μέσα στην άσκηση και την ταπείνωση του Χριστού και του Ευαγγελίου. Είναι μεγάλο πράγμα την ώρα που προσεύχεται κανείς να κάνει αγώνα, να προσεύχεται ταπεινά και όχι όπως ο Φαρισαίος, κομπάζοντας. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, φοιτητής ακόμη, εκεί που έμενα πέρναγε ένας δρόμος και προσπαθούσα να κάνω προσευχή. Και τι έκανα τώρα. Άναβα το φως και καθόμουν τη νύχτα, όχι τόσο να κάνω προσευχή, όσο περνώντας οι άνθρωποι να βλέπουν ότι το δωμάτιο το τάδε είναι φως, άρα αγρυπνεί, κάνει προσευχή. Με την ιδέα και πάλι τι θα πει ο κόσμος. Με την υπερηφάνεια. Η προσευχή και η υπερηφάνεια δεν συνδυάζουν. Η ταπείνωση στην προσευχή είναι αναγκαιότατη. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εκείνα τα δάκρυα, λέει, εκτιμώ, εκείνα που πέφτουν αψοφητοί, δηλαδή χωρίς θόρυβο, στο δωμάτιο του ανθρώπου μέσα στην άγνοια του κόσμου. Εκείνα τα δάκρυα εκτιμώ, που γίνονται με ταπείνωση βαθιά. Δεν είναι εύκολο. Θέλει ισόβια άσκηση να φτάσει κανείς σε ταπεινή προσευχή. Πολλές φορές και η στάση μας ακόμη στην προσευχή και η τακτικότητα στην προσευχή θέλει κάποιο κόπο. Πολύ εύκολα καθόμαστε στις ακολουθίες. Κάποτε πήγε ένας μοναχός της μονής μας σε μια μονή στο Άγιον Όρος και σε κάθε στιγμή καθόταν στο στασί, πρώτα του γίνει μοναχός. Πλησιάζει ένας ευλαβής μοναχός και του λέει, με συγχωρείς, εγώ είμαι ο πιο ανάξιος άνθρωπος του κόσμου, αλλά θα σου πω μια σκέψη, όταν αρχίζει η λειτουργία μην κάθεσαι. Από τότε ο μοναχός αυτός, τώρα που έγινε μοναχός, δεν κάθεται ποτέ στη λειτουργία. Τόσο πολύ ωφελήθηκε από ένα λόγο αυτού του μοναχού. Ό,τι και να παθαίνει, δεν κάθεται στη λειτουργία. Θέλει αγώνα κι αυτό. Δεν είναι απλό. Χρειάζεται πολύ μεγάλη άσκηση να κάνει κανείς νυχτερινή προσευχή.
εκείνη η προσευχή που βοηθάει πολύ τον άνθρωπο, γιατί βρίσκεται έξω από τους θορύβους. Ο πατήρ Σοφρόνιος έλεγε ότι η πιο ωραία προσευχή είναι η προσευχή που γίνεται τη νύχτα, όταν έχουμε και τις προϋποθέσεις, την αθόρυβη δηλαδή, τον αθόρυβο χώρο, κάποια ζεστασιά, κάποια ευκολία από τις κοπώσεις, να μπούμε μέσα στη νύχτα και να κάνουμε προσευχή. Θέλει άσκηση και αυτό ακόμη. Επίσης θέλει άσκηση να κάθεται κανείς στην προσευχή και να μην βιάζεται. Πολλές φορές κάνουμε τον κανόνα μας και κοιτάζουμε το ρολόι ή μετράμε τα κομποστίνια αν έχουν τελειώσει. Και αυτό δεν είναι στοιχείο που μπορεί κανείς να ευχαριστηθεί την προσευχή όταν περιμένει να τελειώσει. Για να μπορέσει κανείς να μην εμποδίζεται από τη βιασύνη και να δει μέσα στην προσευχή το Θεό, χρειάζεται να έχει τον προτέρων να προετοιμάζεται μπαίνοντας στην προσευχή, να κάθεται όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα και κυρίως την ώρα προσευχή που θα πούμε παρακάτω. Και μπαίνουμε σε αυτή καθ' αυτή την προσευχή. Υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις που μπορεί κανείς να ασκείται για να μπαίνει σιγά σιγά στην πνευματική ζωή, ώστε μπαίνοντας στην προσευχή να αποκτά εμπειρίες, θείες μέσα στην καρδιά του και να γίνεται όχι απλώς αδολεσχών λόγων προσευχής, αλλά γίνεται πυρ η ψυχή του και να αισθάνεται μέσα του το σκύρτημα της καρδιάς. Πρώτον σας πω μερικά λόγια για την προσευχή. Θα σας διαβάσω ένα χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το οποίο λέει το εξής. Το μεγαλύτερο όπλο του πιστού είναι η προσευχή. Κανένας τόπος δεν την εμποδίζει. Το κόσμημα του χριστιανού, το λιμάνι της ασφαλείας του πλοίου στις πυκνές τρικυμίες της ζωής, το θησαυροφυλάκιο κάθε καλού, ο πλούτος ο πολλής που ποτέ κανείς δεν μπορεί να τον κλέψει, στους καθημερινούς κινδύνους και τις συχνές στενοχώριες συμμαχία καλή και δυνατή είναι η προσευχή. Φάρμακο για κάθε αρρώστια και προπαντός για κάθε αμαρτία. Παρηγοριά στο λυπουμένο, τον κουρασμένο, τον αδιάθετο. Η προσευχή σύζυγο έχει την αρετή, την οποία θάλπει και αυξάνει. Είδατε, η άσκηση της αρετής και η προσευχή. Η προσευχή και θάλπει, δηλαδή την περιθάλπει την αρετή, αλλά και την αυξάνει την αρετή. Είναι σαν μια φωτιά που ανάβει και μεγαλώνει και γίνεται τεράστια. Ας δούμε τώρα μερικούς προσευχομένους από τις γραφές, για να καταλάβουμε πώς προσεύχονταν οι Άγιοι. Πρώτος προσευχόμενος, λένε οι πατέρες, ήταν ο Αδάμ. Ο Αδάμ είχε καθημερινή κουβέντα με τον Θεό. Δεν είχε απλώς λόγια που σκορπιόντουσαν στον αέρα, αλλά είχε αίσθηση καρδίας της παρουσίας του Θεού. Πρώτης πτώσεως, η προσευχή, είχε τα στοιχεία της χαράς, της ευγνωμοσύνης, της λατρείας, της αγάπης, του θείου έρωτος, άπαυστη έννοια προέρχοντο από το στόμα του και δοξολογίες, και αυτή η προσευχή είναι προσευχή των αγγέλων. Δεν έχει αιτήματα η προσευχή των Αγίων, αλλά έχει συνεχώς ένος και δοξολογίες. Αυτές ήταν οι προσευχές των πρώτων ανθρώπων. Πρώτης πτώσης λοιπόν, αυτή ήταν η προσευχή. Μετά την πτώση έγινε μεταβολή της προσευχής. Και πριν ήταν αναγκαία, αλλά και μετά. Δεν μπορεί να πει κανείς ποτέ ότι φτάνω σε μια τελειότητα ζωής, άρα πάβω την προσευχή. Μόνο όταν φτάσει στο Θεό η ψυχή μας, απόλυτα, τότε δεν έχει ανάγκη να προσεύχει. Εκεί η προσευχή γίνεται δοξολογία. Παραδείγματι, η προσευχή του Αβραάμ που βρίσκεται μέσα στην πτώση. Πορευόταν, λέει ο Αβραάμ, καθάπερ ελάλησεν αυτό ο Κύριος. Η πορεία του ήταν σύμφωνα με το τι του έλεγε ο Θεός. Είχε δηλαδή το στοιχείο της υπακοής. Υπήκουε απόλυτα στο Θεό. Ο Θεός έλεγε, ου μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου, α, εγώ ποιο. Δεν θα κρύψω τίποτα από τον Αβραάμ, εκείνα εγώ τα οποία κάνω. Ο Αβραάμ έλεγε, εγώ είμαι γη και σποδός. Όσο του αποκάλυπτε ο Θεός τον πλούτο του ουρανού, τόσο ταπεινωνόταν αυτός και έλεγε,
ότι εγώ είμαι γη και σποδός. Την ίδια πορεία συνεχίζει να έχει και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Θυμάστε τον Ιακώβ, ο οποίος που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος επάλεε άνθρωπος μετ' αυτού έως πρωί και είπε ο Ιακώβ την ώρα που πάλεε με τον Θεό, ουμή σε αποστείλω εάν μη με ευλογήσεις. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν μου δώσεις ευλογία. Όλη τη νύχτα. Και τον ευλόγησε ο Θεός και είδεν Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον. Βλέπετε, επέμεναν όχι να φωνάζουν μόνο, αλλά επέμεναν να κρατάνε τον Θεό μέσα στην καρδιά τους, μέσα στην προσευχή τους. Ο προφήτης Δαβίδ έγραψε τους ψαλμούς. Η ωραιότερη ψαλμή του προφήτου Δαβίδ ουσιαστικά είναι προσευχές, μέσα από τις οποίες φανερώνει τα θαυμάσια του Θεού. Αλλά ο πιο καλός δάσκαλος της προσευχής είναι ο Χριστός. Αν διαβάσετε το Πάτερ ημών, θα δείτε ότι έχει όλα τα ωραία κοινά στοιχεία τα οποία αρμόζουν σε έναν προσευχόμενο. Έχει και θεολογικό περιεχόμενο, έχει και αγαπητικό περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα έχει και συνεργασιακό, διαπροσωπικό όπως λέμε. Έχει και περιεχόμενο σχέσεως. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Διάλογος μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Και εν συνεχεία όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας παίρνουν τη διδασκαλία από το Ευαγγέλιο, οδηγούνται πολύ στην έρημο, όπως έδωσε το παράδειγμα ο Χριστός μετά τη διδασκαλία που έκανε στην έρημο, έφευγε στα όρη και προσευχόταν. Στο μυστικό δείπνο ο Χριστός προσευχόταν, αμέσως δημιουργήθηκε η λειτουργία στην Εκκλησία και είναι το πιο κεντρικότερο σημείο προσευχής η λειτουργία. Την ώρα που λειτουργεί ο ιερεύς δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συνεργεί στο να σαρκώνεται και να παρουσιάζεται ο Θεός στον κόσμο. Αυτό που λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο Θεός αρέσκεται τόσο πολύ και αγαπά τόσο πολύ τον άνθρωπο ώστε θέλει να γίνεται καθημέραν Θεός για τον άνθρωπο, άνθρωπος για τον άνθρωπο. Έρχεται και συγκαταβαίνει και γίνεται άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή δεν χρειάζεται να λέμε το ελέησόν, το είπαμε ήδη στον όρθρο. Προσευχηθήκαμε με όλες τις προσευχές και προετοιμαστήκαμε. Και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις να υποδεχθούμε πλέον τον Θεό. Στη λειτουργία πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας από το ευλογημένη βασιλεία μέχρι το διαυχόν και να παρατηρούμε ό,τι λέει η λειτουργία. Όσα καταλαβαίνουμε. Τα περισσότερα τα καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται κάθε μέρα. Αλλά και αν δεν τα καταλαβαίνουμε, πρέπει να βάζουμε το αυτί μας, να τα προσέχουμε, γιατί από εκεί αντλούμε όλο τον πλούτο της Θείας Χάρης. Ένας μοναχός στα Καψοκαλίδια, τον γνωρίσαμε και εμείς όταν είχαμε πάει, έκανε το εξής. Όταν άρχιζε η ευλογημένη βασιλεία, έκλεινε τα μάτια του, όρθιο στο στασίδι και παρακολουθούσε μέχρι την ώρα που ερχόταν να κοινωνήσει την λειτουργία χωρίς να ανοίξει τα μάτια του καθόλου. Και έβλεπε κανείς όταν τον πλησίαζε κάτω στα πόδια του να υπάρχει λίμνη υδάτινη από τα δάκρυά του, παρακολουθώντας την προσευχή της λειτουργίας. Εάν η Εκκλησία μας απαγορεύει την συμπροσευχή με τους αιρετικούς, ουσιαστικά απαγορεύει την προσευχή μέσα σε αυτό το κεντρικό σημείο της λειτουργίας. Και με όλα τα άλλα βέβαια, αλλά κυρίως αυτό, το κεντρικό σημείο. Γιατί? Διότι εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Θεός. Και ο άνθρωπος πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δει κατάματα τον Θεό. Να μην τον δει με διάθλαση, όπως βλέπουμε τον ήλιο πριν ανατύλει και τον βλέπουμε μέσα από τη διάθλαση της ατμοσφαίρας. Άρα βλέπουμε το είδωλο του ήλιου και όχι τον ήλιο. Αλλά τον δει πρόσωπο προς πρόσωπο. Και αυτό πρέπει να κάνει άσκηση, να συγκεντρώσει το νου του, ώστε την ώρα που θα κοινωνήσει να ενεργήσει ως Θεός παρόν, όντας μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στον Θεό. Αυτές τις ευλογίες μας τις παρουσιάζουν οι πατέρες μας στα βιβλία τους. Και εμείς διαβάζοντάς τα δεν καταλαβαίνουμε εάν δεν τα προσεγγίσουμε με το βίο μας. Με τον καθαρό βίο, τον ενάρετο βίο, αλλά και με τον προσευχητικό βίο, ο οποίος γίνεται αγωγός μεταφοράς της χάριτος του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και οι Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος και οι πρώτοι Χριστιανοί και όλη η Εκκλησία μετέπειτα έκαναν το ίδιο πράγμα.
δημιούργησαν προϋποθέσεις προσευχής, πολλών προσευχών. Εάν πάρετε τα βιβλία της Εκκλησίας, τα λειτουργικά, θα δείτε ότι όλο το χρόνο έχει μια πληθώρα προσευχών. Και μάλιστα εκεί αποτυπώνει όλη τη δογματική διδασκαλία, όλη την προσευχητική και οικετευτική διδασκαλία του, όλη τη μετάνοια του άνθρωπος. Κύριε αμαρτάνον, ου πάβομαι, θελανθρωπίας, αξιούμενος, ου γινώσκω. Νίκησόν μου την πόρωσιν, ο Θεός, και λέησον. Βλέπετε, αποτυπώνει στα βιβλία της Εκκλησίας όλο το είναι του ανθρώπου και όλη τη χάρη του Θεού. Αν διαβάσετε τα δοξαστικά παραδείγματα του Σαββατόβραδου και, του Εθενού της Κυριακής, θα δείτε όλη τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Επειδή τώρα είναι στην αρχαία γλώσσα, πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν, ότι δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία νωρίς να τα καταλάβουμε, γι' αυτό και χάνουμε αυτόν τον πλούτο. Παλιότεροι άνθρωποι που ήταν γνώστες της γλώσσας αυτής και είχαν σχέση με την Εκκλησία, προσύγγιζαν την Εκκλησία και απολάμβαναν αυτές τις προσευχές. Ακόμη και ο Βασιλεύς. Ο Βασιλεύς, λένε, ερχόταν στο θρόνο, δεξιά ήταν ο Βασιλεύς και αριστερά ο Αρχιερεύς, ερχόταν και διάβαζε αυτός τον Εξάψαλμο. Γι' αυτό και καθόμαστε όρθιοι στον Εξάψαλμο, γιατί, διότι ο Βασιλεύς επέχει θέση κριτού και εκείνη τη στιγμή είναι σαν να κρινόμαστε όλοι και βρισκόμαστε όρθιοι. Γι' αυτό και ψάλλουμε και λέμε πριν αρχίσει τον Εξάψαλμο ο Βασιλεύς, το δόξανε ψήσε Θεό δηλαδή, λέμε σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαστης Βασιλεύς κατά βαρβάρων κλπ. Η Εκκλησία είχε ένα νόημα στην παλιά εποχή πιο πολύ μεγάλο από ό,τι έχει σήμερα. Η ίδια είναι η Εκκλησία, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνει αυτό το νόημα. Βλέπετε, οι άρχοντες έρχονται την τελευταία στιγμή για την δοξολογία. Πού είναι οι σχέσεις με την Εκκλησία? Και αν έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία, άρχοντες, έχουν καθαρά σχέση ψήφων, τίποτα άλλο. Πώς θα θρέψει τον λαό του άρχον, εάν δεν είναι πιστός στην Εκκλησία? Πιο πολιτικός άρχον, αλλά πιο θρησκευτικός άρχον. Ο ιερεύς βρίσκεται πάντα ο μεσάζων, αυτός ο οποίος προσφέρει τις δεήσεις του λαού στο Θεό και αυτός ο οποίος προσφέρει το Θεό στο λαό. Τι μεγάλο πράγμα ο ιερεύς. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, αν βρεις ιερέα και βασιλέα, να υποκληθείς στον ιερέα πρώτα και μετά στο βασιλέα. Εμείς τον ιερέα τον έχουμε για παιχνίδι και δεν ξέρουμε τι δύναμη κατέχει μέσα του. Ο Άγιος Διονύσιος μας, όταν κατέβαινε κάποτε από το βουνό να πάει στην πόλη, στην πόλη της Κατερίνης, κάποια κορίτσια τον περιγέλασαν και μάλιστα ένα τον ειρωνεύτηκε. Και ο Άγιος δεν του είπε τίποτε άλλο παρά του λέει αυτό που κάνεις είναι ασέβεια και θα τιμωρήσει ο Θεός. Και εκείνη τη βραδιά ακριβώς έπεσε και ασθένησε. Και αναγκάστηκαν να ψάξουν τον Άγιο Διονύσιο μέσα στην πόλη της Κατερίνης να τον βρουν για να πάει την ευλογήσει για να θεραπευτεί. Μην έχουμε τόση ευκολία σε εκείνα τα οποία ακούμε σαν σφυρίγματα από τους αθέους και αρχίζουμε και τα βάζουμε με την Εκκλησία και με τους ιερείς. Είναι μεγάλη αμαρτία και μεγάλη ασέβεια εάν δεν έχουμε την σχέση μας με το Θεό μέσα από την προσευχή, ώστε να έχουμε και την καλή σχέση με τους ιερείς μας και με τους αδελφούς μας. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ονομάζει την προσευχή πηγή των αρετών, τροφή της ψυχής, φωτισμό του νου, λύση της λύπης. Σήμερα, επειδή ακριβώς έλειψε αυτή η ζωή η ωραία, γι' αυτό και πλήθυναν πολλά άλλα πράγματα. Ξέρετε, η επιστήμη της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, της νευροψυχιατρικής είναι τελευταία επιστήμη. Ασχολιόντουσαν και παλιότερα οι άνθρωποι, αλλά έτσι επισταμένως ασχολούνται σήμερα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ασθενεί βαρέως και δεν μπορεί να βρει τρόπο να θεραπευτεί παρά μόνο μέσα από τα δεδομένα που του δίνει η κοινωνία. Και ποια είναι τα δεδομένα σήμερα? Τα επιστημονικά. Καλή η επιστήμη. Αλλά η επιστήμη αναφέρεται σε άλλο αντικείμενο, το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ψυχή στο βάθος. Δημιουργεί ένδυα φρενών η επιστήμη πολλές φορές από την αλαζονία της. Δημιουργεί πτώχεια στο μυαλό. Και λέει ένα αρχαίο ρητό, ου έχει χρίαν σοφίας ο ενδεής φρενών. Αυτός ο ενδεής φρενών που αποκτά την υπερηφάνεια της επιστήμης, δεν μπορεί να προσλάβει τη σοφία του Θεού. Είναι αδύνατο. Γιατί? Διότι είναι αντίθετος. Φτιάχνει Θεό τον εαυτό του. Και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο
να δώσει την αίσθηση ότι αυτός είναι υποτελής, ότι είναι υπήκος. Θέλει να είναι Θεός, έλεγε ο Νίτσε. Αν υπάρχει Θεός, γιατί αυτός να μην είμαι εγώ? Και όλοι αυτοί, σαν τα φρούτα που μας ήρθαν πολλές φορές από τη Δύση, έρχονται και φυτεύονται και στη δική μας κοινωνία και χάνει η κοινωνία αυτή τη συνοχή της, την ωραία. Χάνει η Εκκλησία μας αυτό το περιέχον της στοιχείο και γίνεται ένα από τα περιεχόμενα της κοινωνίας. Η Εκκλησία στο Βυζάντιο ήταν το περιέχον. Όλοι ήταν μέσα εκεί, από τον βασιλέα μέχρι τον τελευταίο. Γιατί? Διότι όλοι είχαν αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Γιατί δεν έχουμε σήμερα αίσθηση αυτής της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Γιατί? Διότι δεν έχουμε άσκηση στην αρετή και δεν έχουμε προσευχή για να μπορούμε να λάβουμε πληροφορία αυτής της μεγάλης υποθέσεως που λέγεται θεανθρώπινη ζωή στον κόσμο. Προσπαθούμε να ζήσουμε ένα χριστιανισμό με ένα ορθολογιστικό πνεύμα ή με μια συναισθηματική εσωτερική κατάσταση. Αυτό που ζουν και οι δυτικοί. Και νομίζουμε επειδή προσφέρουμε μια συμπάθεια στον άλλον άνθρωπο, στον ευπαθή και στον πάσχοντα, νομίζουμε ότι εξαντλούμε όλο τον χριστιανισμό μας. Αλλά αν θα αφήσουμε τον εαυτό μας να δει τα πατερικά κείμενα και την πατερική ζωή, θα δούμε ότι μέσα στην ψυχή των ανθρώπων η χάρη του Θεού έφτιαχνε ένα τεράστιο περιβόλι με μεγάλες αρετές και αυτές τις αρετές τις έκανε να χειλίζουν προς τα έξω. Δεν κατεσκεύαζε απ' έξω αρετές σχηματικά, αλλά έφτιαχνε δύναμη Θεού. Η πίστη δεν ήταν σχηματισμένη, αλλά ήταν δυναμική. Την δύναμη της πίστης, λέει ο Απόστολος, ερνημένη μερικοί, την αρνούνται. Ενώ το σχήμα όλοι μπορούν να το δεχθούν, αλλά τη δύναμή της δεν τη δέχονται, γιατί θέλει κόπο. Θέλει δυνατότητα άλλη, θέλει προσπάθεια διαφορετική. Η προσευχή δεν είναι κάτι το στατικό, έχει σταδιακή εξέλιξη. Δεν μπορεί εύκολα κανείς να γίνει παραδείγματι με την προσευχή του θαυματουργός. Υπάρχουν άνθρωποι που η προσευχή τους θαυματουργεί. Ο πατήρ Σοφρόνιος στο Έσεξ έχει μια σταδιακή ανάπτυξη της προσευχής μέσα στον άνθρωπο, κυρίως της νεράς προσευχής. Λέει ότι πρώτα αρχίζει κανείς με την λεκτική προσευχή. Λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και το ακούει με τα αυτοί του. Εν συνεχεία, αυτή η συνήθεια να λέει και να την ακούει με τα αυτοί του, έρχεται και σφινώνει μέσα στο μυαλό του και γίνεται νοερά προσευχή. Την παραλαμβάνει ο νους και δεν χρειάζεται να την πει με το λόγο. Έχει τον ενδιάθετο λόγο που λέει την προσευχή και την παραλαμβάνει ο νους και την προσέχει. Προσέχει τα λόγια της προσευχής. Τα λόγια του ονόματος του Χριστού, όπου κρύβει δύναμη, μεγάλη το όνομα του Χριστού. Εν συνεχεία η προσευχή γίνεται νοερά καρδιακή. Μπαίνει και στην καρδιά, αρχίζει να σκυρτάει η καρδιά. Να δημιουργείται αίσθηση ζεστή μέσα στην ψυχή. Και αυτό γίνεται με κάποια βία. Έρχεται μια άλλη στιγμή που αυτή η νοερά καρδιακή γίνεται χωρίς βία, αβίαστα, και έρχεται μέσα στην ψυχή. Στο τέλος γίνεται καρδιακή και ο νους πέφτει στην καρδιά και γίνεται η καρδιά πλέον ένα καμίνι που φλέγεται. Και έχουμε και το τελευταίο στάδιο που είναι καρδιακή. Το προηγούμενο στάδιο ήταν καρδιακή, όχι συνεχής. Έχουμε το στάδιο της καρδιακής προσευχής, της συνεχούς, όπου είναι και το θαυματουργό στάδιο. Ο Θεός πλέον είναι θρονιασμένος μέσα στον άνθρωπο και ό,τι ζητήσει ο άνθρωπος, ο Θεός το δίνει. Είδατε τι είπε στον Αβραάμ? Εγώ του αποκαλύπτω όλο το πλούτο μου, και ο Αδάμ ταπεινά δέχεται αυτό που θέλει ο Θεός. Κάποιος ασκητής, λέει τα πατερικά, την ώρα που προσευχόταν, έφτασε ένα τέτοιο σημείο που ο Θεός παραδόθηκε στον ασκητή και του λέει: θα σου χαρίσω το τάδε χάρισμα, ένα ψηλό χάρισμα. Όταν τ' άκουσε ο ασκητής, άρχισε να διαμαρτύρεται. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος για χαρίσματα. Σε παρακαλώ, πάρτο μου το χάρισμα. Και άκουσε πάλι ο Θεός και του το πήρε το χάρισμα. Και του λέει όμως: κοίταξε, επειδή είσαι άνθρωπος που με ακούς και πάντα το αυτοί μου είναι σε σένα, στο πέρα το χάσμα, κάνω υπακοή, αλλά να ξέρεις, ό,τι θέλεις στη ζωή σου, είμαι έτοιμος να στο δώσω ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε πως απαντά ο Θεός στον άνθρωπο που παραδίδεται πλέον μέσω της προσευχής και της αρετής στο Θεό.
Ποια προσευχή θα ενεργήσει, η περήφανη, ποτέ. Αυτές οι προσευχές που κάνουν μερικές φωτισμένες γυναίκες ή μερικοί οι οποίοι κουμπάζουν μπροστά στους άλλους και λένε όπως οι Φαρισαίοι, εγώ νηστεύω δις του Σαββάτου, εγώ κάνω εκείνο και εκείνο και εκείνο. Όχι, δεν ενεργούν αυτές οι προσευχές. Είναι προσευχές και ανάλογα με τη δύναμη της κατευθύνσεως που έχουν προς τον Θεό, έχουν και την ενέργειά τους. Αλλά οι προσευχές οι οποίες, όπως λέει ο Χρυσόστομος, γίνονται κρυφά μέσα στο ταμείο της ψυχής του ανθρώπου, αυτές οι προσευχές ενεργούν και έρχεται ώρα που φαίνονται οι ενέργειές τους και στο σώμα του ανθρώπου. Βλέπετε και στη σύγχρονη εποχή έχουμε Αγίους άφθαρτους. Πώς νομίζετε έγιναν άφθαρτοι? Μπήκε μέσα στην ψυχή τους, στο νου τους και στην καρδιά τους το Πνεύμα του Άγιον και διαδόθηκε αυτή η χάρη και μέσα στο σώμα. Και διαδίδεται αυτή η χάρη και μέσα στα ρούχα και μέσα στα αντικείμενα του Αγίου και θαυματουργεί και ευλογεί τους ανθρώπους. Γιατί οι πιστοί μας έχουν αυτό το ευαίσθητο στοιχείο? Όταν πάνε στα μοναστήρια της Εκκλησίας τρέχουν στις εικόνες, τρέχουν στα Άγια Λείψανα. Γιατί πάνε? Γιατί έχουν υπόκοφα μέσα τους την αίσθηση ότι εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο θα πάρουμε από αυτόν που πάμε να προσκυνήσουμε. Και τρέχουν. Πολλές φορές ασυνείδητα. Αλλά και αυτή ακόμη ασυνείδητη μεταφορά τους στα μοναστήρια έχει τον κόπο της, αλλά και έχει και την απολαβή της. Γι' αυτό μην πάβουμε να έχουμε σχέσεις, έστω και εξωτερικές, με τα Άγια του Θεού, γιατί έχουμε να απολαύσουμε πολλά. Η προσευχή είναι μια δύναμη που ξεπερνά ένα μέγα κενό. Ξεπερνά το άγχος, ξεπερνά τη θλίψη, ξεπερνά τη λύπη, το κάθε πένθος, τον κάθε κατατρεγμό. Πώς θα αντιμετωπίσεις κάποιον που σε κατατρέχει? Ξεπερνά την ασήκωτη κατηγορία. Έρχεται ένας και σου βάζει ετικέτα κατηγορίας. Σε ονομάζει εγκληματία, σε ονομάζει κλέφτη, σε ονομάζει ανήθικο. Πώς θα το ξεπεράσεις? Με το να αρχίσεις να πηγαίνεις στα δικαστήρια. Οι Άγιοι ταπεινώνονταν και έλεγαν, όπως έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, όταν τον κατηγορούσαν ότι τα είχε με τις μοναχές. Και έρχονταν και οι κληρικοί και οι κοσμικοί, οι εισαγγελείς, και του έλεγαν, βγάλε μας τον τόπο, δείξε μας τον τόπο που έχει τα νόθα παιδιά. Και εκείνος δεν μίλαγε, κοίταγε μόνο στον ουρανό. Και δεν λέει τίποτα άλλο. Διαμαρτύρονταν οι μοναχές. Μα σεβασμότατε, σας κατηγορούν για πράγματα που δεν τα έχετε ούτε στο νου σας. Και έλεγε μόνο, στον μένε εισαγγελέα έλεγε, αν αυτό που λες είναι αλήθεια, το γνωρίζει ο Κύριος. Τον δε άλλο έλεγε, ότι πες ό,τι θέλεις, εγώ δεν θα διαμαρτυρηθώ και δεν θα αντιδικήσω, γιατί έχω τον εκδικούντα και το δικαιώντα εμέ, τον Χριστό μου. Και κοίταζε προς τον ουρανό. Έτσι αντιμετωπίζει. Γιατί, αν δεν είχε προσευχή ο Άγιος Νεκτάριος, θα εξανίστατο. Πώς εξανίστονται σήμερα που κατηγορούνται κληρικοί και τους βλέπεις, μπαίνουν στην τηλεόραση, αρχίζουν τις φωνές, αυτές τις αντιδικίες. Γιατί είναι αρχές αντιδικίες? Σε κατηγορεί και είσαι πράγματι τέτοιος, μη μιλάς. Αφού είσαι, μη μιλάς. Αλλά σε κατηγορεί και δεν είσαι, πάλι μη μιλάς. Γιατί τι θα πεις? Όταν απολογείται στο πρετόριο ο Χριστός, αισιόπαλε, τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε στο μενόμενο πλήθος? Αισιόπα κατά τέτοιον τρόπο ώστε έκανε τον ηγεμόνα θαυμάζει λίαν. Να μην βλέπει άλλη φορά τέτοιο, μην έχει δει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Αυτή η δύναμη που ενεργεί μέσα στον άνθρωπο δίνει τέτοια κουράγια στην ψυχή ώστε να αντιμετωπίζει και τα μεγαλύτερα κακά που έρχονται απ' έξω. Έλεγε ο Γεροπορφύρος κάποτε, όταν ήθελε να πάει στο Αγιονόρος, έπρεπε να βγάλει ένα σπυρί που είχε βγάλει εδώ στο μέτωπό του. Και πήγε το μεσημέρι, όπου τελείωσαν τα αναστητικά που θα του έκαναν για να βγάλει το σπίρι. Και του λέγε, εγώ θα πάω στο Γενώρος, δεν μπορώ να έρθω νωρίς. Βγάλω το έτσι όπως είναι. Μα θα υποφέρεις, Γερόντα, λέει. Βγάλω το εσύ και έχει ο Θεός. Και κάθισε, χωρίς να κάνει την παραμικρή γκριμάτσα, και ο γιατρός, χωρίς αναστητικό, του βγάλε το σπίρι και έφυγε. Και τον ρωτάγα μετά, μα πώς το έκανες αυτό? Είχα συγκεντρώσει, λέει, το νου μου στο Χριστό κατευθείαν. Και έβλεπα τέτοια, και ένιωθα τέτοια πράγματα μέσα μου, που ούτε καν πήρα χαμπάρι τι γινόταν στο μέτωπό μου. Καταλάβατε τι δυνάμεις ενεργούν μέσα στον άνθρωπο. Η προσευχή εξουδετερώνει τη συκοφαντία, την προσβολή, την είδη, την τροπή, την υποκρισία, τη μικρότητα, τη θρασίτητα. Έρχεται ο άνθρωπος και σε βρίζει. Τι θα κάνει?
ύβρις πολλές φορές και λόγια τέτοια που είναι σαν καρδιά αιχμηρά και σε φτάνουν μέχρι το μεδούλι, το φθόνο, την ασθένεια, έρχεται η ασθένεια, έρχεται ο φόβος, έρχεται ο θάνατος. Χωρίς προσευχή πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα κακά? Είναι στοιχείο που ξεπερνά, η προσευχή είναι στοιχείο που ξεπερνά όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Η προσευχή θετικά φέρνει την ειρήνη στην καρδιά, φέρνει τη χαρά, φέρνει την ανάταση και την ανάσταση, την καρτερικότητα, την παρηγοριά, φέρνει την αφοβία, φέρνει την ελευθερία, φέρνει την μακαριότητα στην ψυχή. Αυτά τα δώρα, αυτό το όπλο που χρειάζεται κανείς να το έχει και είναι αναγκαίο να το έχει κάθε μέρα δίπλα του, πρέπει να το παίρνει σωστά, να το έχει, να το χρησιμοποιεί σωστά και φρόνημα. Γιατί αν δεν το χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να γίνει πολλές φορές και ο θάνατος του εαυτού του. Γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους που προσευχόντουσαν και πάνω στην προσευχή τους πλανήθηκαν. Υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι που επιβολεύονται την προσευχή. Θα τελειώσω με το εξής παράδειγμα, το οποίο συνέβη πριν μερικά χρόνια στο Άγιον Όρος. Ένας μοναχός έφυγε από το κοινόβιο και πήγε να ασκητέψει σε ένα κελί. Και η ασκήσή του ήταν η προσευχή. Άρχισε να προσεύχεται. Και μάλιστα πολλή ώρα. Δεν ήξερε όμως πώς να χρησιμοποιήσει το όπλο της προσευχής και ο δαίμον τον πλησίασε από τα δεξιά και τον παραπλάνησε. Πώς τον πλησίασε? Την ώρα που προσευχόταν το αποκάλυψε κάποιον Άγιο. Και το λέει αυτός είναι ο Άγιος Τάδε. Μετά από λίγο του έφερνε παλαιούς ανθρώπους, αυτοκράτορες, ασκητές, πατριάρχες και του έλεγε, του σφύριζε μέσα στο μυαλό ότι εσύ έφτασες τέτοιο ύψος προσευχής ώστε είσαι ικανός να δεις και τα παρελθόντα. Στο τέλος τον έπεισε ότι θα σου παρουσιάσω την Παναγία αλλά πρέπει να ανεβείς επάνω στον Άθωνα. Δεν θα καθίσεις στο κελί, θα ανεβείς στον Άθωνα και εκεί θα παρουσιαστεί η Παναγία γιατί έχεις τέτοια αρετή που μόνο σε σένα θα παρουσιαστεί. Και πίστηκε αυτός. Και πήρε το αραβδάκι του και ξεκίνησε τον Άθωνα. Από την Αγία Άννα τώρα στον Άθωνα είναι γύρω στις 4 με 5 ώρες η πορεία. Τελεία έτσι απότομη η κορυφή και ξεκίνησε αυτός δειλινό να φτάσει πάνω. Όταν έφτασε σε ένα σημείο στην πλαγιά του Άθωνος κάθισε. Και εκεί που κάθισε κοίταζε στο σούρουπο απέναντι. Το βάθος της θαλάσσης. Και μια στιγμή ανοίγει ο ουρανός και έρχεται μια βασίλισσα με στέμμα και δίπλα υπήρχαν δορυφόροι. Από τη μια μεριά ο Άγιος Νικόλος, από την άλλη μεριά ο Άγιος Σπυρίδων. Και προπορευόντουσαν. Αυτός εντωμεταξύ σηκώθηκε για να προσκυνήσει την Παναγία. Και καθώς σηκώθηκε έκανε και μερικά βήματα να πλησιάσει προς την Παναγία. Και η εικόνα πλησίαζε προς αυτόν. Την ώρα εκείνη που πλησίασε, είδε στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο μέτωπό του, δύο μικρά εξογκώματα. Οικονομία Θεού, να μην πάει χαμένος ο κόπος του, που έκανε μέχρι τότε. Για μια στιγμή μόλις τα είδε αυτά, τον έπιασε ένα σύγκριο και έκανε το σταυρό του. Κάνοντας το σταυρό του, εξαφανίστηκε όλο αυτό που υπήρχε μπροστά του και αμέσως αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν σε ένα απότομο γκρεμό, ώστε την ώρα που θα έκανε μετάνοια να προσκυνήσει την Παναγία, θα ερχόταν στην τελική καταστροφή. Κατάλαβε την πλάνη του, κατέβηκε κάτω στους Δανειλαίους, υπήρχε τότε ένας Άγιος Γέροντας Δανειλαίους, είπε το πάθημά του, πήρε τον και κανονισμένο κανόνα και κάθισε και έκλαιγε τις αμαρτίες του από εκεί και πέρα και άρχισε να κάνει την πραγματική ταπεινή προσευχή. Βλέπετε ότι τα όπλα του Θεού πολλές φορές τα χρησιμοποιεί και ο διάβολος. Και τα χρησιμοποιεί όχι για τον εαυτό του, ούτε για τον Θεό, γιατί δεν μπορεί να τον χτυπήσει το Θεό. Αλλά τα χρησιμοποιεί για την εικόνα του Θεού, τα οποία εύχομαι να μην τα χρησιμοποιήσει για μας, να αφήσει τα όπλα του Θεού να τα έχουμε και να τα χρησιμοποιούμε εμείς, εναντίον του διαβόλου και για τη σωτηρία μας. Αμήν.